Αδρενάλινη λοιπόν και αρισεύδος εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Το τι έχει δει αυτή η πλατεία από σπορ δεν λέγεται. Σήμερα θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα πράγμα το οποίο ούτε εμείς το περιμέναμε. Όταν το ακούσαμε πάθαμε πραγματικά την πλάκα μας, αλλά μας άρεσε. Και σαν ιδέα και σαν σπορ. Να δούμε, θα έχει και συνέχεια. Γιατί πανευρωπαϊκό μου μυρίζεται του χρόνου. Μαζί μας είναι ο Άγγελος, αθλητής από την Γάλλο. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, είναι η πρώτη σου φορά. Όχι, έχουμε ξανάρθει πολλές φορές για αγώνες, για να δούμε αγώνες της Εθνικής και τα παιδιά της ομάδας μας που συμμετέχουν στην Εθνική. Και για αγώνες με τον Ηρακλή και τους Lions από τη Θεσσαλονίκη. Το ράγκμπι το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, επειδή δεν ξέρουμε, θα σου το έχουν πει χιλιάδες φορές. Ναι. Στολές, πολύ ξύλο, κράνη κτλ. Πες μας, ποια είναι η προφανής διαφορά που βλέπουμε, ότι δεν είσαστε ντυμένοι σαν χωρικά. Το προφανές είναι ότι δεν φοράμε στολές, δηλαδή δεν φοράμε κράνη, στολές με ώμους και τέτοια. Το μόνο που έχουμε δικαίωμα να φορέσουμε είναι ένα μασελάκι, για να μην χτυπήσουμε δόντια και μην πάθουμε κάποια διάστηση. Δηλαδή ξύλο έχει, έτσι. Έχει πολύ ξύλο, το αμερικάνικο δεν έχει τόσο. Το αμερικάνικο έχει τρέξιμο μπροστά, στο ράγκμπι απαγορεύεται η πάσα μπροστά. Είναι μόνο πίσω και στο πλάι η πάσα. Και είναι πολύ πιο σκληρό. Αυτό το άθλημα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο, αυτό με τράβηξε σε αυτό το άθλημα, ότι είναι πολύ δυνατό, υπάρχουν χτυπήματα, τραυματισμοί και αυτά, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν υπάρχει σε άλλα αθλήματα, ούτε στο μπάσκετ και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ο σεβασμός. Δηλαδή, με τον άλλο μέσα στο γήπεδο είσαι εχθρός, αλλά εκτός, με τον τελειώσει το παιχνίδι, είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι και θα δείτε πολλές φορές όταν τελειώνει ένας αγώνας, υπάρχει το τούνελ. Μαζεύονται οι παίχτες, κάνουν δύο σειρές, χειροκροτάνε και πρέπει να είναι αντιπάλοι τους από μέσα. Έχουν χάσει ή έχουν κερδίσει. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε κανένα άθλημα. Ωραία μηνύματα που δεν τα περιμένει κάποιος βέβαια από ένα τόσο σκληρό σπορ όπως το ράγκμπι, αλλά να που κάνει τη διαφορά. Βέβαια σήμερα θα δούμε ράγκμπι 7, σεφτάρι, που είναι το νέο Ολυμπιακό άθλημα. Είναι πιο γρήγορο, πολύ από το 15. Δεν έχει τόσα πολλά χτυπήματα, αλλά και αυτό είναι. Θα ενθουσιαστεί πολύ ο κόσμος πιστεύω θα το δει εδώ στην πλατεία σήμερα. Του Ηρακλή, του Μαζάκου του Ηρακλή, ναι, ακριβώς. Είδαμε και τον αρχηγό του Εγάλεο. Βλέπω και οι δύο έχετε ένα χαρακτηριστικό. Τι, όλοι οι παίκτες του ράγκμπι, οι αρχηγοί των ομάδων έχουν μουσεί. Όσο και παλιά ομάδα. Εμείς το ξεκινήσαμε εμείς και το έχουν υιοθετήσει όλες οι άλλες ομάδες. Ωραία, έτσι, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Ποιοι ξεκίνησαν το ράγκμπι στην Ελλάδα? Το ράγκμπι στην Ελλάδα ξεκίνησε μια ομάδα στην Αθήνα. Okay. Στη Θεσσαλονίκη ήταν το 2004 μια ομάδα ο Σπάρτακος. Διαλύθηκε και γίνανε δύο ομάδες, ο Ηρακλής και μια ακόμα ομάδα που κάνει σε θέμη προπόνηση. Τώρα είμαστε εμείς οι δύο. Εμείς είμαστε και πρωταθλητές για την χρονιά που μας πέρασε. Ωραία. Ακούσαμε πρόσφατα, ομολογώ ότι δεν το είχα ακούσει, ότι του χρόνου θα έχουμε πανευρωπαϊκό για το 2014 του χρόνου, εδώ ναι, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Είσαστε έτοιμοι. Το ράγκμπι έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα, το 7-7 η παραλλαγή του, όχι το 15-15, το 7-7. Και να πούμε χρόνου, τη διαφορά το 15 με το 7-7. Στο 15 παίζουν 15 άτομα, στο 7 παίζουν 7 άτομα. Απλά πράγματα. Το ξύλο είναι το ίδιο, και έτσι για περιπτώσεις. Τώρα το χρόνο το πανευρωπαϊκό θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα συμμετάσχουμε βέβαια και εμείς ως Εθνική Ελλάδος και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για εμάς. Πόσες ώρες προπονείστε, γιατί τώρα αν υπάρχει πανευρωπαϊκό του χρόνου θα πρέπει να προπονείστε πάρα πολύ σκληρά. Εντάξει, λόγω δεδομένου ότι είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης και όλοι έχουμε κάποια άλλη δουλειά να κάνουμε, προπονείς είναι. Τουλάχιστον η δικιά μας ομάδα κάνει τις φορές την εβδομάδα, 2 ώρες το απόγευμα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κάνουμε εμείς. Πίσω από το γήπεδο του Στεφανόφια, από πίσω, Σκορταζίδες. 8 με 10 μισή είναι η προπόνησή μας, 2,5 ώρες. Μάριε, ποιες ομάδες είναι τα φαβορί στην Ευρώπη? Τα φαβορί
κυκλοφορεί στην Ευρώπη είναι οι ομάδες που δεν θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά 7. Είναι η Αγγλία, είναι η Ιρλανδία, είναι η Ουαλία, είναι μεγάλες ομάδες. Είναι ένα άπιαστο όνειρο για εμάς ακόμα να φτάσουμε σε αυτή την κατηγορία να παίξουμε με αυτούς. Μάλιστα, άρα δεν θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη χρόνο αυτές οι ομάδες. Όχι, όχι, όχι. Θα έρθουν εξίσου καλές ομάδες. Θα έρθουν της Γαλλίας, ναι, μεν, αλλά όχι βασικοί παίκτες, οι δεύτερες ομάδες, οι οποίες είναι εξίσου καλές όμως. Δεδομένου ότι άμα στο εξωτερικό κάνουμε προπόνηση 47 της χρονιά και εδώ ένας αθλητής ξεκινάει το ράγκμπι στα 22 ή στα 23 το μαθαίνει, καταλαβαίνεις ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Αλλά έχει γίνει η αρχή όμως. Ελληνική ψυχή, μεγάλα ξέρεις. Ζήσεις στη Θεσσαλονίκη! Μεγάλα ξέρεις και πάμε, ναι. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε και ο Μάριος. Λοιπόν, σας αφήνουμε με πολύ όμορφα πλάνα από το ράγκμπι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.